Τον Δήμαρχο Λαρισαίων και εκ νέου υποψήφιο, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, καλωσορίζουμε. Καλή επιτυχία, Δημάρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους που μας παρακολουθούν. Την ακούω ταλαιπωρημένη τη φωνή. Αυτές τις μέρες με τις πολλές ομιλίες. Το βράδυ, 8.30 ώρα είναι η ομιλία σας. Βεβαίως, θα βγει, δεν γίνεται αλλιώς. Κάντε μια σπουδαία εκδήλωση. Μας. Είναι μια σπουδαία εκδήλωση, την οποία βεβαίως ο επικεφαλής και υποψήφιο δεν πρόκειται να τη χάσει με τίποτα. Πώς είναι αυτό που βιώσατε, γιατί είναι αλήθεια ότι η Ιθομηνία άλλαξε την ατζέντα εκ των πραγμάτων. Για πολύ καιρό ήταν μόνο θεματική συζήτηση και δεν λέω σε πολιτικό πεδίο, μιλώ και μεταξύ των ανθρώπων. Κοιτάξτε, καταρχήν πρόκειται για μια τρομακτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα τόσα νερά που έχουμε δει. Δεν υπάρχουν στην ιστορία της περιοχής, ακόμα και ο Ιαννός δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό δημιούργησε προβλήματα και άφησε πληγές μέχρι και σήμερα, τις οποίες παλεύουμε να επουλώσουμε. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Λάρισα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες περιοχές είχε τις λιγότερες πληγές. Δεν έχασε ανθρώπους και κάποια τμήματα των συνοικιών μας και χωριά μας έχασαν τις περιουσίες τους. Παραμένει όμως σοβαρό πρόβλημα. Παραμένει ένα πρόβλημα που, για το οποίο εμείς, για να μπορέσουμε να έχουμε όσο ορίζεται εκ του νόμου την καλύτερη δυνατή διαχείριση, γιατί γι' αυτό κρινόμαστε, για τη διαχείριση, όχι για τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι άλλης εμβέλειας και άλλων φορέων. Ήμασταν εκεί λοιπόν στα χαρακώματα, στα αναχώματα θα πω, από την πρώτη στιγμή δώσαμε μάχες για να μην σπάσουν αναχώματα, για να περιορίσουμε τις ζημιές. Νομίζω ότι καλά τα πήγαμε. Η αντιπολίτευση σας λέει ότι συνεισφέρατε στα πλημμυρικά φαινόμενα. Πώς? Το αποχαιρετικό της Λάρισας λειτουργήσε εξαιρετικά για μια ακόμα φορά. Τα νερά τα οποία ήρθαν στην πόλη ήταν φερτά νερά από όλη τη Θεσσαλία. Από το ποτάμιο και το παραποτάμιο σύστημα του Πηνίου. Αυτό είναι απόλυτα σαφές σε όλους. Το σπάσιμο των αναχωμάτων καταδεικνύει ότι τα 11 νερά, τα 11 μέτρα στάθμης νερού στον Πηνιό που δεν υπήρξαν ποτέ στην ιστορία του, ήταν ένα στοιχείο που δημιούργησε προβλήματα. Έσπασε αναχώματα και υπερπίδησε και θυροφράγματα για να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα που δημιούργησε στο κομμάτι αυτό της πόλης. Άρα λέτε για άλλη μια φορά ότι τα θυροφράγματα ήταν κλειστά. Ακούστε, ακούστε, είναι κάτι το οποίο όσο στέκεται κανένας εκεί, θα ρω πως το κάνει θελημένα για να δημιουργήσει προβλήματα. Τα θυροφράγματα της πόλης, του αποχαιρετικού μας συστήματος, κλείνουν όταν η στάθμη του Πηνιού φτάσει στο 430. Υδραυλικά και ηλεκτρικά, με επίβλεψη βεβαίως από συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων μας. Αυτό και γινόταν, αυτό και έγινε και αυτή τη φορά. Αν τα θυροφράγματα ήταν ανοιχτά, τι θα συνέβαινε? Από το 430 με ανοιχτά θυροφράγματα μέχρι τα 1080 που έφτασε η στάθμη του Πηνιού, κύριε Πολύζο, η πόλη θα είχε πλημμυρίσει όλη στην κυριολεξία. Δεν θα υπήρχε σχάρα μπροστά από σπίτι και δρόμο που δεν θα έβγαζε νερά. Αυτό δεν έγινε. Έγινε περιορισμένα σε χαμηλά κομμάτια της συνοικίας της Νέας Μήνης και του Αγίου Θωμά, εξαιτίας ακριβώς της υπερχείλησης των θυροφραγμάτων. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο στις λιγότερες πληγές. Μάλιστα ήμουν αυτός που διέταξα, έδωσα εντολή εν πάση περιπτώσει, να γίνει το εξής. Να βιντεοσκοπήσουμε το άνοιγμα των θυροφραγμάτων. Ναι, μας το είχατε πει. Έτσι ώστε να είναι όλοι σίγουροι υπάρχει ότι αυτό δεν έγινε. Βεβαίως υπάρχει ντοκουμέντο. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Δημάρχε, είναι δεδομένο ότι ακόμη και πέρα από τους σχεδιασμούς που έχει κάθε παράταξη, αυτό θα έρθει και μετεκλογικά ως κυρίαρχο ζήτημα. Η θωράκιση, το να δούμε τι επιπλέον από αυτά που βεβαίως, συμβαίνουν. Βεβαίως, γιατί ό,τι αυτή τη στιγμή υπάρχει ως εμπειρία, προφανέστατα πρέπει να υπάρξουν ανασχεδιασμοί και δυνατότητα τα αντιπλημμυρικά έργα πια της πόλης αλλά και της Θεσσαλίας, και λέω και της Θεσσαλίας, γιατί μόνο μια πόλη μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το θεσσαλικό περιβάλλον, δεν είναι δυνατόν να μπορέσει να γλιτώσει τα χειρότερα.
Άρα λοιπόν η ανάγκη είναι πλέον να υπάρξει ένα σχέδιο για όλη τη Θεσσαλία, και μάλιστα είμαι από αυτούς που εδώ και χρόνια φώναζαν και λέμε και σήμερα ότι πρέπει να υπάρξει, πέρα από την ταμείευση των νερών, και ένα σύστημα ελέγχου όλου του ποτάμιου και όλης της υδρολογικής λεκάνης εν τέλει, ένας φορέας διαχείρισης που θα μπορεί με καλό τρόπο και να προειδοποιεί και να ενημερώνει. Δεν είναι δυνατόν το 2021 ο Δήμος Λάρισας να μαθαίνει τι νερό θα έχει στην εξωτερική κήτη του Πηνιού, μετρώντας, παίρνοντας ένα τηλέφωνο στο Κεραμίδι, παρακαλώ, για να μάθουμε πόσο είναι εκεί, και ξέρουμε ότι μετά από 10 έως 15 ώρες αυτό βρίσκεται στη Λάρισα. Σήμερα υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα, υδραυλικά μοντέλα, ειδικοί επιστήμονες που μπορούν όλα να τα προβλέψουν. Αυτά δεν είναι υπόθεση ενός Δήμου. Όχι του Δήμου της Λάρισας, κανενός Δήμου. Είναι υπόθεση μιας ευρύτερης αντιμετώπισης που αφορά την πολιτεία. Σας μετατοπίζω εκ των πραγμάτων για να κάνω και την διαχείριση του χρόνου. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό θα είναι πάντα κυρίαρχο, αλλά πάμε να δούμε τι θα συμβεί αν οι πολίτες σας εμπιστευτούν στις εκλογές μια ακόμη θητεία. Έχετε ένα σχεδιασμό που τρέχει και ένα σχεδιασμό που τον έχετε ήδη παρουσιάσει για μια επόμενη θητεία. Αυτά δεν μεταβάλλονται, φαντάζομαι, γιατί όχι είναι παράλληλες διαδρομές. Όχι βεβαίως, μεταβάλλονται μόνο ως προς το ότι από το Ταμείο του Δήμου κάναμε ό,τι είναι δυνατόν για να διαμορφώσουμε μαζί με τη διαχείρισή μας στους πλημμυροπαθείς συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις, να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό πακέτο μέτρων που ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αναρτημένο και στη σελίδα του Δήμου, πρέπει να το γνωρίζουν όλοι γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά ο Δήμος Λαρισαίων και πάλι για άλλη μια φορά, όπως έκανε και στην πανδημία και στις άλλες κρίσεις, στο σεισμό, έχει καταφέρει να εξοικονομήσει 6 εκατομμύρια και 100 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να βοηθήσει τις οικογένειες πληρωματικές. Αυτό είναι το μόνο στοιχείο που μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους Δήμους μας δυσκολεύει. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ο Δήμος καταφέρνει να κάνει όλα τα έργα του μέσα από συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτό που έχω να πω είναι ότι με ένα τεράστιο έργο ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έγινε μέχρι και σήμερα από το 2014. Ο Δήμος Λαρισαίων είναι ο δεύτερος Δήμος στη χώρα μετά το Δήμο της Αθήνας με μια τέτοια καταγραφή έργων, κύριε Πολύζου. Είναι έργα τα οποία έχουν γίνει με ένα σχεδιασμό και με βάθος χρόνου. Εμείς μιλάμε από το 2014 για τη Λάρισα του 2030 με χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής πόλης και επιμένουμε στο ότι ο σχεδιασμός μας δεν μπορεί να είναι αποσπασματικός, αλλά ακουμπάει πάνω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που μελετήθηκε από τα πρώτα χρόνια της δικής μου θητείας, από το 2015-2016. Και τι έχει? Έχει ουσιαστικά μια ολιστική αντιμετώπιση, για παράδειγμα, του κέντρου της πόλης, με στόχο ο δημόσιος χώρος να αποδοθεί με καλύτερο τρόπο στους πολίτες. Έτσι λοιπόν σήμερα βλέπω στους πεζοδρόμους και στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και τους ποδηλατόδρομους να κυκλοφορούν με ασφάλεια παιδιά, ποδηλάτες, τρίτη ηλικία, και πραγματικά η πόλη να έχει γίνει όμορφη. Αυτό το σχέδιό μας στην επόμενη θητεία θα εξελιχθεί και προς τη μεριά των γειτονιών, ξεκινώντας κυρίως από 5 ακτινοτούς ποδηλατόδρομους, οι οποίοι θα συνδέσουν το κέντρο με όλες τις συνοικίες. Ταυτόχρονα, η δουλειά μας αυτά τα χρόνια, η οποία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια της επόμενης θητείας, έχει σχέση και με τις αντικαταστάσεις των δικτύων ίδρυυσης της ΔΕΙΑΛ, που εμάς μας έδωσε τη δυνατότητα μέσα στην κρίση να είναι ανθεκτικό το δίκτυο και να έχουμε πόσιμο νερό στην πόλη όλες τις ημέρες, ακόμα και τις ημέρες της κρίσης. Ταυτόχρονα όμως, αυτό το δίκτυο αφορά κυρίως συνοικίες, και έρχεται μετά από αυτό μια πλήρης ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή 14 συνοικίες της πόλης που πέρα από την πλατεία... Εξασφαλισμένη πίστοση γι' αυτό. Εξασφαλισμένη πίστοση από τη ΔΕΙΑΛ, έτσι αλλιώς η ΔΕΙΑΛ έχει ισχυρά διαθέσιμα. Τέτοιο έργο το κάνει και μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, αλλά και με ίδιους πόρους. Και έτσι θα συνεχίσει. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια λοιπόν, είναι ο προγραμματισμός να μπούμε και στις συνοικίες που τώρα δεν φτάσαμε να είμαστε εκεί, με αποτέλεσμα πια συνοικίες πέραν της αλλαγής των δικτύων και της υγιεινότητας του νερού να έχουν δεχτεί ασφαλτοστρώσεις
που δεν έχουν υπάρξει συνοικίες εδώ και 30 χρόνια. Μια πλήρης ανανέωση πια του περιβάλλοντος των συνοικιών, που μαζί με τις νέες παιδικές χαρές, με τις πλατείες που έχουν γίνει και εκείνες που έχουμε συμπληρώσει σε συνοικίες, οι οποίες δεν είχαν, όπως ο Αγιώργης, και όπως επίσης τώρα αγοράσαμε έκταση στον Ιπποκράτη για να τελειώσουμε και με την τελευταία συνοικία η οποία δεν είχε πλατεία. Όλα αυτά λοιπόν πατούν σε αυτόν τον σχεδιασμό, εξελίσσουν τα πράγματα. Έχουμε μπροστά μας σημαντικά έργα και ολοκλήρωση πολιτιστικών υποδομών εξαιρετικών. Το Δημοτικό μας Θέατρο θα εγγενιαστεί στο τέλος του 24. Το Μπεζεσταίνη θα εγγενιαστεί επίσης 24-25. Τα μουσεία μας όλα λειτουργούν με έναν εξαιρετικό τρόπο και η εξωστρέφεια της πόλης έχει διαμορφώσει και μια επισκεψιμότητα της πόλης που επί της ουσίας ακουμπάει πάνω στην οικονομία της πόλης με ένα εξαιρετικό αυτό σημαντικό τρόπο. Αυτό μου ακούγεται ως απάντηση στα όσα μας έλεγε χθες ο κύριος Μαμάκος, ότι ενώ τα Τρίκαλα και ο Βόλος, εντάξει, παραδοσιακά ο Βόλος είχε τουριστικό προϊόν, η Λάρισα δεν έχει καθόλου τουριστικό προϊόν. Εσείς έχετε στοιχεία, λέτε πως αυτό είναι φανερό? Βεβαίως. Καταρχήν να πω πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Ακόμα και με τους θεσμούς που έχουμε διαμορφώσει, η Αγκροθέσσαλη, τον καιρό που ήταν αντιδήμαρχος του κυρίου Τζανακούλη ο κύριος Μαμάκος, είχε περίπου σε μια εβδομάδα περίπου 10.000 επισκέπτες. Με τη συνεργασία μας με την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η Αγκροθέσσαλη πλέον μέσα σε 4 ημέρες είχε την τελευταία φορά 44.000 επισκέπτες και άφησαν κατ' εκτίμηση της ΔΕΘ πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ στην πόλη. Δεν υπήρχε κρεβάτι να κοιμηθείς. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που γίνονται πια στις μεγάλες υποδομές του Δήμου, όπως είναι το Ανοιχτό Κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, που δέχτηκε παγκόσμιο πρωτάθλημα, δέχτηκε μεσογειακό πρωτάθλημα, δέχτηκε εθνικά πρωταθλήματα, οδήγησαν τη Λάρισα να λέμε όλοι μας αυτή τη στιγμή ότι έχει λίγες κλίνες, διότι δεν βρίσκεις εύκολα κρεβάτια. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια προστιθέμενη αξία στην πόλη, η οποία βέβαια με τις υποδομές που διαμορφώνονται, γιατί αυτό είναι επί της ουσίας το δικό μας αφήγημα της επόμενης θητείας, κάνοντας ένα ελκτικό περιβάλλον στην πόλη, ένα όμορφο περιβάλλον, το λένε όσοι επισκέπτονται την πόλη, ταυτόχρονα ολοκληρώνοντας τις μεγάλες υποδομές μας, πολιτιστικές και άλλες, μιλάμε πια για την επιχειρηματικότητα. Μιλάμε για ένα νέο αφήγημα που έχει σχέση με την οικονομία της πόλης και την ευημερία της κοινωνίας μας. Έχει σχέση με νέες θέσεις εργασίας. Έχει σχέση με τη στήριξη τομέων πολύ συγκεκριμένων. Ξέρετε κάτι, το ΑΕΠ, η οικονομία της πόλης λοιπόν, επηρεάζεται κατά το 1 τρίτον περίπου από την αγροτική παραγωγή, από τον πρωτογενή τομέα. Τυχαίο είναι ότι εμείς εργαστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια για να φέρουμε στη Λάρισα το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας με το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας, ένα Ινστιτούτο το οποίο θα φέρει στην πόλη 200 ερευνητές για τον πρωτογενή τομέα και την γεωργία ακριβίας. Αποδώσαμε 70 στρέμματα στον φορέα. Εσείς έχετε περιγράψει και περίπου τη δημιουργία ενός τεχνολογικού πάρκου, θα το πω. Ακριβώς, και ένα τεχνολογικό πάρκο καινοτομίας. Στον Μπεζεσταίνη αλλά λέτε θα εγκαταστήσουμε κέντρο επιχειρηματικότητας και νέων έχει ανθρώπων. Έχει κατεύθυνση το πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά έχουν κατεύθυνση νέες επενδύσεις στην πόλη. Είτε αφορούν τον πρωτογενή τομέα, είτε αφορούν τις άλλες δραστηριότητες της πόλης. Αυτές οι νέες επενδύσεις νομίζω ότι είναι ζητούμενο για κάθε περιοχή, διαμορφώνουν ένα υγιές οικονομικό κλίμα και ευημερία στις κοινωνίες μας και βεβαίως δημιουργούν και νέες θέσεις εργασίας. Αν δεν τα κάνεις αυτά, αν δεν φτιάξεις τις μεγάλες υποδομές της πόλης, πώς θα έχεις τη χαρά ως δήμαρχος, για παράδειγμα, να δεχτείς το εξής? Μου γίνονται τηλέφωνα αυτή τη στιγμή, κύριε Πολύζο, από ζευγάρια της Αθήνας που δεν έχουν καμία σχέση με τη Λάρισα και μου λένε, δήμαρχε. Είναι ειλικρινές αυτό που λέω. Μου λένε, δήμαρχε, θέλουμε να εγκατασταθούμε στην πόλη σας. Και ξέρουμε ότι η πόλη σας έχει βέβαια ένα κέντρο βαρύ χαρακτήρα και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση προς όλα τα μέρη μας της χώρας ως επαγγελματίες. Ψηφιακές υποδομές ξέρουμε ότι είναι σε διαγωνιστική διαδικασία και ολοκληρώνονται αυτή τη στιγμή. Η πόλη σας είναι όμορφη. Θέλουμε να εγκατασταθούμε. Σήμερα ο ψηφιακός κόσμος και η δυνατότητα, οι νέες επιχειρήσεις με τα ψηφιακά μας, αυτά που γνωρίζουμε όλοι μας, μπορούν να εγκατασταθούν παντού. Τέτοια στοιχεία υπάρχουν στην πόλη, μαζί και με το γεγονός
ότι η Λάρισα το 2021 μέσα από αυτή τη διαδικασία ήταν η μόνη πόλη που σε αυτή τη δύσκολη απογραφή μεγέθυνε τον πληθυσμό της. Αυξήθηκε ο πληθυσμός μας. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Είναι γιατί υπάρχει όλο αυτό το ελκτικό περιβάλλον, το πολύ διαφορετικό από το παρελθόν της πόλης. Άρα καταλαβαίνω ότι νιώθετε ότι πρωταγωνιστήσατε, ή αν αυτό ακούγεται υπερβολικό, συνεισφέρατε τα μάλα στο να φτάσουμε στο σήμερα σε αυτή την εικόνα. Βεβαίως, και νομίζω πως δεν είναι υπερβολή να πω πως δουλέψαμε με έναν πολύ έντονο τρόπο, όχι μόνο εγώ και μια σημαντική ομάδα ανθρώπων μαζί μου. Χάσαμε τις οικογένειές μας. Διαμαρτύρονται πάρα πολλοί συμπολίτες μου ότι δεν σε βλέπουμε δήμαρχε στα καφέ και τα λοιπά. Ξέρετε πόσο όμορφο είναι να πίνεις έναν καφέ με μια παρέα ή να είσαι σε μια ταβέρνα. Το έχω χάσει. Γιατί όλη αυτή την περίοδο, σε αυτές τις πολλές κρίσεις, ξεκίνησαμε μνημόνιο, είχαμε πανδημία, είχαμε σεισμό στην πόλη με σημαντικές ζημιές, ενεργειακή κρίση, σήμερα πλημμύρες. Αυτό με ανάγκασε, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που μου αναλογούν, να είμαι καθημερινά νύχτα με νύχτα στη δουλειά, για να μπορέσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά, αλλά ταυτόχρονα να μην χαθεί τίποτα από το σχεδιασμό που έχουμε κάνει, υλοποιήσαμε και υλοποιούμε για την πόλη μας. Γιατί κύριε Πολύζο, θέλω να πω κάτι γιατί μας ακούν συμπολίτες μας. Εμείς είμαστε τα έργα μας, δεν είμαστε λόγια. Ο σχεδιασμός μας δεν είναι επί χάρτου. Τα πέρα από τους πολίτες, πού το απευθύνεται αυτό? Γιατί καταλαβαίνω ότι κυρίως στους πολίτες το απευθύνεται. Κοιτάξτε, είναι μπορώ, και λόγια. Μπορώ είναι να και λόγια. Τον υπαινιγμό που έχει αυτό. Είναι και λόγια τα οποία έχουν σχέση με τις τοποθετήσεις του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, του αντίπαλου ψηφοδελτίου, του κ. Μαμάκου, αν θέλετε. Μοιράζει με ευκολία λόγια τον κατηγορητή. Κοιτάξτε, να δείτε, όταν μιλάει για τραμ στη Λάρισα και όταν μιλάει για πάρκινγκ μεγάλο κάτω από την κεντρική πλατεία, δύο τινά μπορούν να συμβαίνουν. Ή η μη γνώση, η οποία δεν δικαιολογείται σε έναν άνθρωπο που εμφανίζεται ως νέος, αλλά είναι παλιός στην αυτοδιοίκηση, τη γνωρίζει. Διατέλεσε για λίγους μήνες δήμαρχος της Γιάννουλης και αρκετό καιρό αντιδήμαρχος του κυρίου Τζανακούλη. Δεν μπορεί να μην ξέρει, για παράδειγμα, ότι κάτω από την κεντρική πλατεία, όταν γινόταν η ανάπλασή της το 1996, βρέθηκαν αρχαία τα οποία με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, που την έχουμε στο γραφείο μας, τα αρχαία αυτά σώζονται με επίχωση, απλές κουβέντες, παράχωμα. Δεν τα πειράζουμε, είναι εκεί για να δούμε κάποια στιγμή πώς θα τα βγάλουμε. Όποιος αποφασίσει λοιπόν να κάνει ένα τέτοιο πάρκινγκ στην κεντρική πλατεία της πόλης, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να αφήσει μια τρύπα ανοιχτή για 15 τουλάχιστον χρόνια. Θέλετε να σας πω δύο κουβέντες για το τραμ? Γιατί διαβάζω τις δηλώσεις και διαβάζω και το πρόγραμμα και πραγματικά εκπλήσωμαι. Έγινε μάλιστα και μια σύγκριση με το Φράιμπουργκ. Ακούστε, το Φράιμπουργκ είναι μια πόλη. Έλεγε και χθες, ναι, είναι μια πόλη ανάλογη της Λάρισας. Έχει 220.000 κατοίκους, κάτι παραπάνω από τη Λάρισα. Έχει όμως τη διπλάσια έκταση. Μάλιστα. Η Λάρισα είναι μια συμπαγής πόλη με μια πολύ συγκεκριμένη γεωμετρία των δρόμων. Ποιος μπορεί να φανταστεί τραμ με διπλή γραμμή στην Παπαναστασίου ή σε οποιοδήποτε άλλο που είναι και συλλεκτήριος δρόμος της πόλης, όπου αλλού. Θα πρέπει να πούμε στόπ από παντού τα αυτοκίνητα. Είναι επιλογή. Εγώ φωνάζω για την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων, όχι για να απαγορεύσουμε την κίνηση των αυτοκινήτων. Και εν πάση περιπτώσει είναι και ορισμένα στοιχεία ακόμη σε αυτό που οφείλω να τα πω. Το τραμ, για να έχει βιωσιμότητα, πρέπει να έχει μεταφορικό έργο πάνω από 20 έως 30.000 πολίτες την ημέρα. Στη Λάρισα δεν υπάρχει αυτό το έργο. Πέραν αυτού, το Φράιμπουργκ που το έχει, έχει σπάσει πέρσι ένα πανγερμανικό ρεκόρ. Ποιο είναι αυτό? Είχε 1.200.000 διανυκτερεύσεις σε ένα χρόνο. Άρα, μάλιστα, τουριστική πόλη. Κύριε Πολύζο, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τους δήμους και τους δημάρχους του Μέλλανα Δρυμού, γιατί έχουμε πολύ στενές σχέσεις και με το Φράιμπουργκ και με το Όφεμπουργκ και με άλλους δήμους. Λέτε ότι τα έχετε συζητήσει? Ναι, βεβαίως τα έχουμε συζητήσει. Άρα λοιπόν, εδώ η πρόταση ή θα είναι κούφια λόγια στον αέρα ή θα είναι μια ρεαλιστική λύση. Και η ρεαλιστική λύση η δική μας αυτή τη στιγμή είναι
έργο σε διαγωνιστική διαδικασία χρηματοδοτημένο με 4,5-4,650 από το Ταμείο Ψηφιακής Πολιτικής. Αυτή τη στιγμή είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Η δημιουργία 5 περιφερειακών πάρκινγκ. Είναι σε διαγωνιστική διαδικασία η δημιουργία 1.370 θέσεων παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης με πολύ χαμηλό τίμημα. Και ταυτόχρονα, πριν από ένα μήνα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο η αγορά του πρώην οικοπαίδου του ΙΚΑ, για το οποίο με έκπληξη άκουσα τον κύριο Μαμάκο να λέει ότι δεν ολοκληρώθηκε. Την ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έλεος. Δεν μπορούμε να μιλάμε με τέτοιον τρόπο στους συμπολίτες μας. Για να δημιουργήσουμε εκεί ένα μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ. Ένα συνδυασμός λοιπόν υποδομών που αλλάζει τα στοιχεία της επισκεψιμότητας της πόλης, την πολλαπλασιάζει την επισκεψιμότητα, αλλά ταυτόχρονα κάνει τι. Δίνει, διαμορφώνει 5,5-7,000 θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους που ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή και δεν βρίσκουν θέση πάρκινγκ και για τους καταστηματάρχες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες και το προσωπικό τους. Ένα ολιστικό σχέδιο που αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν κατατεθεί προτάσεις στο διαγωνισμό από συγκεκριμένες εταιρείες και εφόσον μας επιλέξουν οι πολίτες, θα είμαι αυτός που τα Χριστούγεννα περίπου θα υπογράψω αυτή τη σύμβαση για να έχουμε υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου έργου μέσα στο 24. Αυτή είναι η σχεδιασμή μας. Δεν είναι κούφια λόγια, επαναλαμβάνω. Δεν είναι σχεδιασμοί που δεν ανήκουν στην πόλη. Έτσι πορευτήκατε και σε αυτή τη θητεία ή τώρα πυροδότησε η προεκλογική περίοδος αυτή την πολεμική μεταξύ των παρατάξεων και των επικεφαλής? Κοιτάξτε, βλέπω πρωτόγνωρα πράγματα. Η ένταση στα δημοτικά συμβούλια πάντα υπάρχει. Διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Είναι δεδομένο. Και κορώνες υπάρχουν. Ακόμα και δικές μου κάποιες φορές. Στα θεσμικά μας όργανα αυτό συμβαίνει. Έτσι, προκειμένου να καταλήξουμε στις αποφάσεις μας, τις ομόφωνες ή τις κατά πλειοψηφία, για το ίδιο την πορεία της πόλης. Αυτό γινόταν. Αυτό που γνωρίζω όμως αυτή τη στιγμή είναι εντελώς άλλο πράγμα. Ψεύδι, τα οποία πατούν και επενδύουν στην καταστροφή της πόλης, του κομματιού της πόλης, λόγω των πλημμυρών, για να δημιουργήσουν ένα θολό τοπίο και να αλλιεύσουν ψήφους. Ξέρετε κάτι τι λέει η δική μου πολυετής εμπειρία στην αυτοδιοίκηση και στη διαχείριση? Έλατε και να κλείσουμε με αυτό, κρίσεων, Δημάρχε. Ότι σε τέτοιες κρίσεις υπάρχει ένας κόσμος που κουμπώνεται, φοβάται. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να περάσει το ψεύδος, το fake news όπως λέμε, και τα ταξίματα που υπάρχουν και τα πολλά θα. Εμείς απέναντι σε αυτό έχουμε να προτείνουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο που το ξέρουν από τα προηγούμενα χρόνια οι συμπολίτες μας. Θα συνεχίσουμε με έργα και όχι λόγια και ζητάμε από αυτούς να κρίνουν με βάση τη σοβαρότητα, με βάση την εμπειρία, τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε διαμορφώσει όλα τα χρόνια και να επιλέξουν τον κατάλληλο. Αυτό λοιπόν είναι που εμένα με συνέχει ως άνθρωπο, η ισοπολιτεία και η ισονομία με την οποία έχω αντιμετωπίσει τους πολίτες, δεν ξεχώρισα κανέναν, φερόμενος ουσιαστικά ως δήμαρχος όλων των Λαρισαίων, είναι αυτό που με κάνει σήμερα να μιλώ και να κοιτώ κατάματα τους συμπολίτες μου και να τους λέω ναι, ελάτε στην κάλπη, στηρίξτε μας. Μαζί θα φτιάξουμε τη Λάρισα του 2030. Μαζί σας. Με έργα και όχι με λόγια. Καλή επιτυχία, Δημάρχε. Είστε καλά. Σήμερα κεντρική σας ομιλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως καλούμε τους πάντες απόψε. Αφωνία είπαμε από εδώ και πέρα. Έτσι ακριβώς. Το βράδυ στην κεντρική πλατεία σε 8.30 ώρα θα πούμε πολλά περισσότερα και για το πρόγραμμά μας και για το αύριο της Λάρισας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Δημάρχε.